Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι διοκτικές αρχές με τον εντοπισμό 2 φορτίων κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά. Εκτός από τα 210 κιλά που εντοπίστηκαν μέσα σε κοντέινερ με γαρίδες, η δίωξη ναρκωτικών εντόπισε στο χώρο του λιμανιού και ένα δεύτερο φορτίο 110 κιλών. Και το ερώτημα που καλούνται Κώστα Στάμου να απαντήσουν οι αρχές είναι αν αυτά τα δύο φορτία σχετίζονται. Και όπως πολύ σωστά είπες, Μαρία, πρόκειται για ένα διπλό χτύπημα στα καρτέλ της κοκαίνης, καθώς μετά τα 210 κιλά τα οποία βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ με τις γαρίδες, οι ελληνικές αρχές χθες εντόπισαν μια ακόμη ποσότητα 100 κιλών κοκαίνης μέσα σε ένα κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, μετά από πληροφορία που είχαν και μια επιχείρηση η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα. Μέχρι στιγμής το δεύτερο φορτίο, τα 100 κιλά δηλαδή της κοκαίνης, χαρακτηρίζεται ως ορφανό, καθώς οι αρχές προσπαθούν να σταυρώσουν αν πρόκειται για το ίδιο καρτέλ το οποίο διακίνησε τις δύο ποσότητες ή αν πρόκειται για δύο διαφορετικά κυκλώματα τα οποία είχαν φέρει τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες για τις δύο υποθέσεις. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο μετέφερε αυτές τις πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στη χώρα μας από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αναφορικά τώρα με την επιχείρηση, την ευρείας κλίμακας επιχείρησης υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών σε συνεργασία με την DEA της ΗΠΑ, καθώς και το τρίτο τελειονομείο Πειραιά και το ΣΔΟΕ, να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη επιχείρηση κομβικό ρόλο φέρεται πως είχε ένας μυστικός αστυνομικός, ο οποίος είχε καταφέρει να διεισδύσει μέσα στο κύκλωμα και να πείσει τα υπόλοιπα μέλη του. Ο σύναφος, ο οποίος θα αναλάβει τη μεταφορά του φορτίου, του παράνομου φορτίου, από το λιμάνι του Πειραιά, όπου βρισκόταν το κοντέινερ, μέχρι σε κάποιο ασφαλές μέρος και στη συνέχεια από τη χώρα μας στην Αλβανία. Κατάφεραν έτσι οι αστυνομικοί λοιπόν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο κοντέινερ, να βρουν κρυμμένα τα πακέτα με τα ναρκωτικά μέσα στα κουτιά με τις γαρίδες. Μάλιστα, συγκεκριμένα πακέτα έφεραν και μια επιγραφή που έγραφε Σπάρτανο. Να πούμε ότι κομβικό ρόλο, αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ένας 48χρονος Αλβανός, ο οποίος ήταν και ο εγκέφαλος του κυκλώματος, γνωστός στις ελληνικές αρχές από το 2017, καθώς τότε είχε κατηγορηθεί για χρηματοδότηση σε ένα παράνομο παρασκευαστήριο ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Νέας Περάμου. Μιλάμε ουσιαστικά για πάνω από 300 κιλά κοκαίνης μέσα σε λιγότερο από 2-24 ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Στάμου.